Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ. Είμαστε 5η, 9 η ώρα φυσικά, στο Hi TV, στη δική μας παρέα. Θα μείνετε κοντά μας για μία ώρα για να μιλήσουμε για πολύ ωραία χρηστικά θέματα, τα ζώδια, μόδα, ομορφιά, διατροφή, αλλά θα σας δώσουμε και πολύ ωραία κίνητρα, ίσως αυτές τις δύσκολες εποχές, να σκεφτείτε λίγο για να αλλάξετε τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες, εσείς που μπορεί να μην το είχατε σκεφτεί ή αποφασίσει μέχρι τώρα. Γιατί το Dogs Kingdom, το νούμερο ένα σαλόνι ομορφιάς και καλοπισμού για τα μικρά μας φιλαράκια, τα σκυλάκια μας, είναι εδώ και έχει να μας προτείνει και για αυτή την εβδομάδα πάρα πολύ ωραίες ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον, ακόμα και για τα επαγγελματικά μας. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον αγαπημένο μου φίλο και ιδιοκτήτη του Dogs Kingdom, τον Άρη το Σαλαόρα. Πολύ καλησπέρα. Και πολύ καλησπέρα και καλώς μας ήρθατε και πάλι. Και την Αρετή μας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η οποία είσαι εκτός από πολύ όμορφη και μαθήτρια του Άρη. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί ο Άρης έχει όμορφες μαθήτριες και όμορφους μαθητές. Λοιπόν, είμαστε ξανά εδώ γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, με καλεσμένο τον μαθητή σου τον Μάρκο, μιλήσαμε για το πολύ ωραίο επάγγελμα το οποίο κάνετε, που είναι groomer και το επιτελείς εδώ και 30 χρόνια. Και πραγματικά είναι ένα επάγγελμα που πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν, αλλά θεωρείται το επάγγελμα του μέλλοντος, όπου σου κατοχυρώνει τη δραστηριότητά σου και πολύ καλά χρήματα για να μπορέσεις πλέον σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να κάνεις και κάτι διαφορετικό. Ακριβώς αυτό. Είναι ένα σίγουρο επάγγελμα. Με πολύ μικρή επένδυση κάποιος και κάνοντας απόσβεση, όπως λέω πάντα, σε πολύ λίγους μήνες, 2 με 3 μήνες, mm-hmm. έχει κάνει απόσβεση στα μαθήματα πάντα, για τα χρήματα των μαθημάτων εννοώ πάντα, και φυσικά με πολύ πρακτική, τελειώνοντας να είναι έτοιμος. Και το τονίζω αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος γκρούμερ να κάνει πολύ καλή έρευνα αγοράς, mm-hmm. να μιλήσει με μαθητές που έχουν τελειώσει από αυτή την σχολή, και να κοιτάξει αν έχει πολύ καλό περιβάλλον και πρακτική και μαθήματα στην πράξη και όχι στη θεωρία. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Ναι. Θέλει λίγο ψάξιμο. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν θα μου επιτρέψεις να μιλήσω λίγο με την Αρετή, γιατί εσύ ως μαθήτρια του Άρη, θέλω να μου πεις, καταρχήν, έκανες κάποιο άλλο επάγγελμα στο παρελθόν? Ναι, δεν έχω καμία σχέση με το χώρο των pet. Άρα δεν είσαι ιδιοκτήτρια. Όχι. Είναι ένα τελείως καινούριο επιχειρηματικό ξεκίνημα για μένα. Αν επιτρέπετε, τι δουλειά έκανες παλαιότερα? Ήμουνα σε μια πολυεθνική εταιρεία, ως εργαζόμενη και ως υπεύθυνη διαχείρισης ποιότητας. Και αποφάσισες να αφήσεις σε μια φαινομενικά πολύ καλή θέση και να αλλάξεις επάγγελμα? Ναι, η αλήθεια είναι ότι το αποφάσισα γιατί τόσα χρόνια μέσα σε μεγάλες εταιρείες. Παρόλα αυτά ήθελα να κάνω κάτι δικό μου, να αφιερώσω το χρόνο σε κάτι δικό μου. Και επειδή και μεγαλώνω, έχω ξεφύγει όλη σιγά σιγά στην ηλικία και όσο μεγαλώνεις αργότερα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα να βρεις κάποια δουλειά, αν δεν είσαι πολλά χρόνια εδρεωμένο σε μια εταιρεία, αποφάσισα να κάνω αυτή την. Και πώς σκέφτηκες να γίνεις επαγγελματίας γκρούμερ και πώς βρήκες τον Άρη? Γιατί λέγαμε πριν ότι κάνεις διανύεις ένα ταξίδι, έρχεσαι από τη Χαλκίδα για να μαθητέψεις δίπλα στον Άρη και να γίνει. Σου άλλαξε και όνομα. Και να γίνεις επαγγελματίας γκρούμερ υπό την καθοδήγησή του. Ακριβώς. Έρχομαι από Χαλκίδα για να είμαι δίπλα στον Άρη. Ουσιαστικά τον Άρη τον επέλεξα βρίσκοντας μέσα κάποιες πληροφορίες μέσα από το ίντερνετ και στη συνέχεια μιλώντας μαζί του, όπου στο τηλέφωνο με κέρδισε διότι μου έδωσε πάρα πολλές πληροφορίες ήδη, και αυτό που με κέρδισε ακόμα περισσότερο ήταν η διάθεσή του να προσφέρει δωρεάν μαθήματα για μία εβδομάδα τουλάχιστον, έτσι ώστε να δω αν κάνει. Ναι, ακριβώς, διότι πέρα από κάποιος να είναι και καλός επαγγελματίας ως γκρούμερ, είναι τελείως διαφορετικό το να είναι δάσκαλος. Η μεταδοτικότητα είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα και ο Άρης αυτό το πράγμα το έχει. Θέλω λοιπόν να μου πεις, ως μαθήτρια, τι είναι αυτό το οποίο σε κερδίζει καθημερινά λοιπόν, από την συναναστροφή σου και από την μαθητεία σου δίπλα στον Άρη. Πρώτα απ' όλα, όντας ότι θέλω να ξεκινήσω μια δική μου επιχείρηση, ο Άρης φτάνει σε σημείο να νιώθεις αυτοπεποίθηση με τον εαυτό σου για να κάνεις αυτό το επαγγελματικό ξεκίνημα στον χώρο του grooming, το pet grooming. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα κρατήσει τα επιχειρηματικά μυστικά και όλη την εμπειρία που έχει για τον εαυτό του, αλλά θα τα μοιραστεί πραγματικά όλα μαζί σου. Μυστικά που σε γλιτώνουν από πάρα πολλά
κόστη τα οποία θα μπορεί να ήταν άχρηστα κόστη. Σωστά. Οπότε είναι μαζί σου σε όλα τα στάδια, από την αρχή, το ξεκίνημα, πώς θα πιάσει το ψαλίδι, η ασφάλεια πάντοτε, ασφάλεια. Βέβαια, ξέρω. Είναι μια λέξη την οποία την ακούμε πάρα πολλές φορές, κάθε μέρα. Μπράβο. Ασφάλεια και υγιεινή. Και υγιεινή. Μας τα είπε και ο Μάρκος την προηγούμενη εβδομάδα στο πώς τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, που είναι το Α και το Ω και για εσάς και για τα σκυλάκια και τους ιδιοκτήτες και για όλους. Είναι το νούμερο ένα που δίνει η έμφαση πάντοτε ο Άρης. Και από εκεί και πέρα και την τεχνική και το κούρεμα της φύλης και το stripping. Όλα. Και πέρα από αυτό ότι είναι μαζί σου και στο επαγγελματικό, στο πώς να στήσεις το μαγαζί. Πώς να χρησιμοποιήσεις τα social media, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μια εφόρηση της ύλης καθοδήγηση. Από την πρώτη στιγμή, πώς θα γίνεις γκρούμε, μέχρι πώς θα διαχειριστείς και το επαγγελματικό σου μέλλον. Και εδώ θέλω να σταθώ. Γιατί δεν σου το κρύβω, με ρώτησαν πάρα πολλοί, οι οποίοι εντάξει, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει τώρα σε απόγνωση, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και λόγω της κρίσης και λόγω του κορονοϊού και λόγω πολλών πραγμάτων και θέλουν πραγματικά να αλλάξουν επάγγελμα. Πόσο είναι το κόστος των σπουδών, ποιο είναι μάλλον το κόστος των σπουδών και πότε θα γίνει η απόσβεση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και ποιο το επαγγελματικό μέλλον ενός γκρούμερ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, για να ολοκληρώσω λίγο κάτι σε σχέση με αυτό που είπε πριν η Αρετή. Τα μαθήματα είναι σημαντικό το ότι γίνονται καθημερινά, γιατί όταν έχεις καθημερινή τριβή, δεν ξεχνάς και προχωράς, βελτιώνεσαι πιο γρήγορα. Σωστά. Ένα αυτό. Δεύτερο, δεν διδάσκουμε να ξυρίζουμε σκυλάκια. Το grooming είναι, όπως λέω, μαθητές χαρακτηριστικά. Είναι ένας άδειος καμβάς, ένας πίνακας που εμείς θα καλλιτεχνίσουμε και θα δημιουργήσουμε κάθε φορά και κάτι διαφορετικό, ακόμα και στο ίδιο το σκυλάκι. Ναι. Μπορείτε να το κάνουμε έτσι μια φορά, την άλλη φορά να το δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό, ακόμα και να βάψουμε, ακόμα, ό,τι θέλουμε. Πρέπει, είναι μια δημιουργία πραγματικά. Σωστά. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, όποιος ασχοληθεί με τον grooming έχει ένα σίγουρο μέλλον για μένα. Εκεί είναι το μέλλον. Μας έλεγε στην προηγούμενη εκπομπή ότι μπορεί κάποιος εύκολα να έχει ένα μηνιαίο εισόδημα 1.500 με 2.000 ευρώ. Ναι, που ακούγεται σε αυτές τις εποχές ένα τεράστιο ποσό, έτσι. Ακούγεται ένα τεράστιο ποσό, αλλά είναι πολύ εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Φανταστείτε ότι ένας σκαλοπισμός, ένα σκυλάκι είναι περίπου από 25-35 αναλόγως. Ναι. Οπότε κάποιος, αν κάνει 4-5 σκαλοπισμούς την ημέρα. Και αν υπολογίσεις πόσα σκυλάκια, μας έλεγε την άλλη φορά. Πάνω από μισό εκατομμύριο στην Αθήνα. Μισό εκατομμύριο, ακριβώς. Καταγεγραμμένα. Και είναι πολύ σημαντικό, κρατώ αυτό που είπε η Αρετή, γιατί ξέρω ότι και εσύ το χειρίζεσαι άψογα, το θέμα των social media, οπότε σημαίνει ότι όλες οι δουλειές ανεβαίνουν στα social media, βλέπει ο κόσμος, καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή είσαι ένας από τους κορυφαίους στην Ελλάδα στον τομέα σου και έτσι θεωρείται και ο επαγγελματικός προσανατολισμός αλλά και η αποκατάσταση ένα εύκολο πράγμα για τον κόσμο που θα το ακολουθήσει. Δες λίγο τα νούμερα, Νατάσα. Κάνοντας 4-5 σκυλάκια την ημέρα είναι περίπου λίαν επίοικος, χωρίς να ψωνείς τίποτα σε προϊόντα ο ιδιοκτήτης, περίπου 150 ευρώ. Ναι. Στο μήνα, στις μέρες μας, δύσκολα, πού θα βρεις δουλειά. Είναι 3.000 ευρώ. Ακριβώς. 3.000 ευρώ είναι λεφτά. Άρα λοιπόν η απόσβεση έχει έρθει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι λέω, αλλά εγώ το λέω έτσι γενικότερα, ότι κάποιος σε 2-3 μήνες έχει σίγουρα κάνει απόσβεση των χρημάτων, άρα είναι επένδυση για μένα και επένδυση. Όχι... Επένδυση. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ λοιπόν έχω να προτρέψω τον κόσμο, ακούγοντας όλα αυτά, να τηλεφωνήσετε τώρα στο 210-86-27-678, γιατί πραγματικά όλο αυτό μου δίνει ένα κίνητρο και εγώ να σας προτρέψω. Μία εβδομάδα έτσι κι αλλιώς είναι δωρεάν τα μαθήματα. Ακριβώς. Να δούμε αν μας κάνει αυτό το επάγγελμα. Και είναι ιδιαίτερα. Μας αρέσει. Τα μαθήματα είναι ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα μαθήματα. Μέχρι 2 άτομα. Που άλλοι παίρνουν πάρα πολλά χρήματα μόνο και μόνο για ένα. Έστω και μία εβδομάδα, έστω και για ένα μάθημα για τον προσανατολισμό. Και από εκεί και πέρα βλέπετε αν σας κάνει με τον Άρη δίπλα σας να σας καθοδηγεί και να σας συμβουλεύει εφόλης της ύλης. Γιατί μιλάμε για μία εμπειρία 30 ετών. Και μη σου φαίνεται. Και το Dogs Kingdom είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα σαλόνι ομορφιάς και καλοπισμού στην Ελλάδα. Άρα έχετε να κάνετε με τον καλύτερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που μας έδωσες και εσύ ως μαθήτρια. Και αυτό το οποίο εγώ κρατώ είναι ότι εσύ άλλαξες επάγγελμα για να κάνεις κάτι το οποίο τελικά αποδείχτηκε πολύ καλύτερο από αυτό που έκανες πιο πριν. Σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάντα, αγαπημένα μου. Χαρά μας. Χαρά μας δική μας που σας έχουμε εδώ. Λοιπόν. Θα σας ξαναέχουμε. Εσείς κάντε τα τηλεφωνήματά σας, δείτε το λιγάκι αλλιώς, μπορείτε να τα καταφέρετε σε ό,τι θέλετε και είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό επάγγελμα γεμάτο αγάπη και χαρά.
Και εμείς συνεχίζουμε, έχοντας εδώ δίπλα μου εντός ολίγου, τον Βασίλη τον Καραμανίδη να μας πει τα δικά του νέα και τις πληροφορίες όσον αφορά τη διαιτολογία και τη διατροφή.